Δεν χορεύεις όπως άλλοτε. Έλα, το ίδιο ισχύει για μένα. Είναι ένα κλασικό έργο, μεγαλειώδες, ίσως το κορυφαίο έργο του Σουηδού δραματουργού και παραμένει σύγχρονο. Είναι μια παρακαταθήκη για την παγκόσμια κληρονομιά της θεατρική, γιατί μέσα από τρία πρόσωπα ο Στρίμπεργκ καθρεφτίζει όλη την κοινωνία, όλη την παθογένεια της κοινωνίας, μιλώντας για αδιέξοδα ψυχικά, πνευματικά και σωματικά, όπως είναι ο φόβος, οι πλάνες, ο άνθρωπος, η εξουσία, η ελευθερία του ανθρώπου και η αδυναμία του μπροστά στο θάνατο. Μέσα από μια ιστορία τριών ανθρώπων, του Έντγκαρ Λοχαγού, της γυναίκας του Αλίς, η οποία είναι μια πρώην ηθοποιός, που ζουν απομονωμένοι σε ένα νησί, και την επίσκεψη ενός συγγενή, ενός ξαδέλφου μακρινού του Κουρτ, ο οποίος έρχεται να αναλάβει στο νησί υπεύθυνος καραντίνας, ξεδιπλώνει μέσα από την ιστορία όλη αυτή την ψυχική παθογένεια, την εξουσία, τη σχέση των ζευγαριών και σε ένα συνεχή διάλογο με τον θεατή επιχειρεί να ανοίξει μια πόρτα για να ξεγλιστρήσουμε προς την ελευθερία. Φαίνεται μέσα στο έργο πολύ δυνατά ότι είναι σημαντική η ζωή, αλλά πιο σημαντικός είναι ο θάνατος. Και στο τέλος του έργου, η υπέρβασή του είναι ότι πιο σημαντικό ακόμα και από τη ζωή και από το θάνατο, πιο σημαντική ακόμα από τη ζωή και από το θάνατο είναι η αγάπη. Σου επαναλαμβάνω ότι δεν τα παράτησα. Μου τα πήραν. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω. Γιατί είναι μεγαλειώδες το έργο αυτό. Γιατί κάθε κοινωνία, όπου και αν βρίσκεται, σε κάθε γη του πλανήτη, υποφέρει από τα ίδια αδιέξοδα, τα ψυχικά, τα πνευματικά και τα σωματικά αδιέξοδα, και ο άνθρωπος δει μια φυλακή. Δεν γεννιέται με την αγάπη ο άνθρωπος, αυτό είναι, και κάθε... μου έρχεται τώρα στο μυαλό η ωραία φράση του Σενέκα, ότι ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν είναι ούτε δούλος, ούτε τύραννος για κανέναν. Και πώς να την αποκτήσει αυτή την ελευθερία? Το μόνο μέτρο που υπάρχει σε αυτή τη ζωή που ζούμε είναι η σχέση με το θάνατο. Ο θάνατος είναι κάτι το οποίο τα σβήνει όλα. Σβήνει τον ανταγωνισμό, το φόβο, την κτητικότητα, την εξουσία, τη χειραγώγηση και όλο το υπόστρωμα το οποίο έχουμε υποστεί από τη γέννησή μας, από την οικογένεια και από την κοινωνία. Μέσα σε αυτό το έργο, λοιπόν, μέσα σε ένα συνεχή διάλογο, ο ίδιος γίνεται, ο Στρίμπεργκ γίνεται ένα πειραματόζωο και δείχνει αυτό που νιώθει. Αυτό που νιώθει όμως είναι αυτά που νιώθουμε και εμείς. Και μέσα σε αυτό το διάλογο επιχειρεί να ανοίξει αυτή την πόρτα για όλο αυτό το ζητούμενο που πάσχει ο άνθρωπος, που λέγεται ελευθερία. Αλλά ελευθερία χωρίς αγάπη είναι ταυτόσιμες έννοιες, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο θέατρο, λοιπόν, το θέατρο είναι από τους μοναδικούς χώρους, όπως είναι και η Εκκλησία, που υπόσχεται την ελευθερία. Υπόσχεται την ελευθερία γιατί συντηρείται η μνήμη και η γιορτή. Η μνήμη συντηρείται και λειτουργεί ως ξυπνητήρι. Ως ξυπνητήρι για να μπορέσουμε να συναντηθούμε με την αθωότητα, να μπορέσουμε να συναντηθούμε με την παιδικότητά μας, τη χαμένη αθωότητα, και όταν το καταφέρουμε αυτό να γιορτάσουμε, γιατί έστω για λίγο έχουμε καταφέρει να ησυχάσει το μυαλό μας, να γαλινέψει η ψυχή μας. Δες τα χέρια μου, Κουρτ. Νομίζεις ότι είμαι ικανή να παίξω? Συνεχώς πλένω πιάτα και ποτήρια. Το έργο είναι σκληρό έργο. Είναι γεμάτο από συγκρούσεις, ακραίες συγκρούσεις και των τριών προσώπων. Αλλά έτσι είναι, γιατί οι συγκρούσεις πάντα είναι ανήθικες, αλλά το αποτέλεσμα των συγκρούσεων είναι πάντα ηθικό. Και αυτό είναι και ο στόχος του
συγγραφέα, δηλαδή μέσα από τις ακραίες συγκρούσεις. Και τώρα μου έρχεται μια πολύ ωραία φράση από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, ότι επιχειρείται εδώ, δηλαδή μέσα από το έργο του Στρίμπερκ, να σπάσει αυτή η κλιαρότητα. Λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ότι είδα τα έργα σου, γνωρίζω τα έργα σου, δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, είσαι κλιαρός και θα σε φτύσω. Το έργο λοιπόν έχει ακραίες και ανήθικες συγκρούσεις και ο στόχος είναι ένα αποτέλεσμα ηθικό. Αγγίζει τα όρια μιας αρχαίας τραγωδίας. Εγώ θεωρώ αυτό το έργο ότι είναι αριστούργημα. Όλα, ό,τι και αν πω, όλα αυτά τα λόγια, ας πούμε, δεν φτάνουν για να μπορέσω να απεικονίσω αυτά που ένιωσα εγώ ο ίδιος, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι, βλέποντας αυτό το έργο, διαβάζοντας αυτό το έργο, τι νιώθει κανείς, τι νιώθει κανείς αυτή την παράσταση και αυτά που έχει νιώσει ο ίδιος ο Στρίμπερκ, τα έχει προσφέρει στην παράσταση μέσα. Είναι ένας βωμός στο θέατρο, ένα θυσιαστήριο που εκεί θυσιάζεται για να μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν και θα μας βασανίζουν πάντα. Δεν υπάρχει μια συνταγή για σκηνοθεσία. Δεν τα πιστεύω αυτά για τις συνταγές και όλα αυτά δεν τα πιστεύω. Κάθε έργο σαρπάζει, είναι ένα σοκ, δηλαδή σαρπάζει από τα μαλλιά. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια εκλεκτική συγγένεια. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μια συγγένεια εκλεκτική και σαρπάζει, εγώ δέχτηκα ένα ηλεκτρικό σοκ. Κάθε έργο λοιπόν το οποίο μπορεί να σου μιλήσει τόσο βαθιά και ουσιαστικά μέσα σου, σου υποβάλλει από μόνο του μια φόρμα, ένα στυλ. Δεν υπάρχει ένα στυλ που μπορείς εσύ να επιλέξεις για να πεις ότι θα κάνω αυτό το έργο. Με αυτή την έννοια λέω ότι δεν υπάρχουν συνταγές. Σου υποβάλλει λοιπόν τη φόρμα και το στυλ και το μόνο που κάνεις είναι σαρπάζει από τα μαλλιά και ακολουθείς αυτή τη φόρμα και το στυλ. Αυτή είναι η μοναδική ουσιαστική σχέση με ένα έργο, με ένα συγγραφέα. Αυτή είναι η σχέση που θέλεις να δεις. Θες να απεικονίσεις αυτά που νιώθεις και αυτά που ένιωσε ο συγγραφέας, αν είσαι στο ίδιο μήκος κύματος, αν έχεις αυτή τη συγγένεια που έλεγα. Και αυτό είναι το ουσιαστικό, διότι στο θέατρο πάμε για να δούμε μια παράσταση. Το θέατρο είναι μια αναπαράσταση των παθών, είναι μια αναπαράσταση της πλάνης, των φόβων και όλων των ψυχικών και πνευματικών αδιεξόδων που έλεγα προηγουμένως. Δεν είναι μόνο να ακούσουμε το θέατρο. Αυτό το λέει και ο Gordon Gregg. Πάμε να δούμε μια παράσταση. Άρα λοιπόν τελειώνω στην ερώτηση αυτή. Τελειώνω ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ και μια συγκεκριμένη φόρμα για να σκηνοθετήσεις ένα έργο. Εδώ υπάρχει μια σχέση ουσιαστική με το έργο και αυτό το έργο σου υποδεικνύει τον τρόπο με το οποίο μπορείς να ακολουθείς και τον δρόμο που μπορείς, ας πούμε, για να υλοποιήσεις αυτή την παράσταση, αυτό το έργο. Παίρνουν μέρος ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας, η Ιωάννα Γκαβάκου και ο Λουκάς Κούτρας. Τη μουσική σύνθεση την έχει γράψει ο Θέμης Τελόγλου. Σόλο κιθάρα παίζει ο Παύλος Κανελάκης. Σκηνικά κουστούμια έχει κάνει η Βασιλική Σπανού. Μακιγιάζ έχει κάνει η Διονυσία Κωνσταντάτου. Ότι παίρνοντας δεδομένο το ότι το έργο μέσα χρησιμοποιεί πιάνο για την Αλίση, η οποία παίζει πιάνο στο έργο, παρότι θεατρίνα, προφανώς ήξερε και πιάνο. Και ο άντρας της, ο Έντγκαρ, ζητάει και αυτός διάφορες μελωδίες, οι οποίες όλες, στην πραγματικότητα, φυσικά και έχουν να κάνουν με το έργο και φυσικά και έχουν να κάνουν με τα νοήματα της ζωής και με τα μεγάλα ερωτήματα που υπάρχουν για τη ζωή. Η μουσική προσπαθεί να δώσει από τη δικιά της τη μεριά μικρές εξηγήσεις πάνω στα θέματα αυτά και τα ερωτήματα που προκύπτουν συνέχεια. Αλλά το έργο μόνο μας δίνει την παρουσία του πιάνου. Η παρουσία της μουσικής όμως δεν τελειώνει με το πιάνο. Υπάρχει και η κιθάρα, η οποία παίρνει το μέρος και αυτή κυρίως
από την πλευρά του Edgar. Δηλαδή υπάρχει μια ερώτηση και μια απάντηση μεταξύ των δύο σε εισαγωγικά πρωταγωνιστών, το ζευγάρι δηλαδή, στο οποίο η Αλής είναι το πιάνο και ο Edgar είναι η κιθάρα. Ο συνδυασμός και, των δύο βάζει στο κάδρο και τον Κουρτ, ο οποίος έρχεται και αυτός να προσθέσει τις δικές του αλήθειες στα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει και είναι παρανθρώπινα και σε όλες τις σχέσεις και σε όλες τις εποχές τα συναντάμε. Η προσέγγιση λοιπόν της μουσικής δόθη με αυτά τα δύο όργανα, προσπαθώντας να όχι περιγράψει, αλλά να εκφραστεί μέσα από τα συναισθήματα τα οποία προκύπτουν από την κοινή ζωή αυτών των τριών τελικά ανθρώπων, οι οποίοι ο καθένας τους περιγράφει και φέρνει στο φως τη δικιά του αλήθεια. Η αλήθεια είναι πάντα απλή. Αυτό η μουσική προσπαθεί να μας το δώσει με το δικό της τρόπο. Ενώ η ζωή είναι πολύπλοκη, η αλήθεια είναι πάντα απλή, γυμνή και καθαρή. Ποιος είπα η τέτοια ώρα? Παράξενο, η Τζέννη δεν θα τολμούσε, είναι αργά. Δείξε μια ματιά, αλλά μην αφήσεις αδειοφωνάρι σου. Στο σπίτι είσαι, όχι σε στρατόνα. Τόσο λοιπόν πολύ μισείς τη δουλειά μου. Θα πας επιτέλους να δεις. Υπάρχει ο διάλογος, ο οποίος προσπαθεί να δώσει έμφαση στο διάλογο το θεατρικό που συναντάμε μεταξύ των δύο ηθοποιών, με τον αριστοτεχνικό τρόπο που έχει γράψει το έργο ο συγγραφέας. Στη μουσική δεν έχουμε ακριβώς συμβατήριο. Θα ήταν λίγο αστείο να εμφανιστεί ξαφνικά ένα εμβατήριο από το πουθενά, αλλά η μουσική που εμφανίζεται στο πιάνο, όταν ζητάει ο Edgar στην Άλης να του παίξει το εμβατήριο των Βογιάρων, χρησιμοποιείται ένα μουσικό θέμα το οποίο δεν θα πω ότι παραπέμπει σε εμβατήριο, αλλά δίνει το ύφος και το συνέστημα και την κίνηση κατά την οποία μπορεί να εκφραστεί η επιθυμία του Edgar για το αγαπημένο του εμβατήριο και να μπορέσει πάνω σε αυτό να χορέψει εισαγωγικά, το οποίο τον επηρεάζει πάρα πολύ βέβαια και καταλήγει με αυτό, δηλαδή έχουμε και την πτώση του, όπως φαίνεται. Ο Νικόλας Πανός μου ζήτησε για άλλη μια φορά να συνεργαστούμε σε αυτή την τελευταία παραγωγή. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις μαζί και πάντα η συνεργασία μας έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Γιατί είναι πολύ βασικό για το συνθέτη, εκτός από τις οδηγίες του σκηνοθέτη, να βλέπει και τον τρόπο που εκφράζονται οι ηθοποιοί και περνάνε όλο το έργο μέσα από το δικό τους φίλτρο, ώστε μέσα από αυτό να δω κι εγώ σαν συνθέτης τα πόσο έχω πέσει κοντά στα συναισθήματα τα οποία βγαίνουν. Επίσης, έχω να πω για τον Παύλο Κανελάκη, αυτόν τον πραγματικά εκπληκτικό κιθαρίστα και μουσικό, ο οποίος μπόρεσε και αποτύπωσε με την τέχνη του, δηλαδή την κιθαριστική του τέχνη, τη δικιά μου μουσική με τρόπο τον οποίο πραγματικά για άλλη μια φορά εντυπωσιάστηκα θετικά και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία.